Ντέρμπι αιωνίων λοιπόν σήμερα στο ΆΚΑ, Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, μάλλον Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 0-0, δύο ομάδες οι οποίες ίδρωσαν την φανέλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κατά διαστήματα είχαν την κυριαρχία και οι δύο. Ο Ολυμπιακός έχασε αρκετές ευκαιρίες, αλλά το ίδιο έχασε και ο Παναθηναϊκός, ένας Ολυμπιακός ο οποίος εμφανίστηκε στο πρώτο ημίχρονο ουσιαστικά χωρίς δεκάρι, γιατί ο Ολιβέιρα που μπήκε στα παπούτσια του Τσικίνιο δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στο ρόλο που του έβαλε ο προπονητής. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος είχε πάλι βασικό τον Μουζακίτη, ο οποίος ήταν για μια ακόμη φορά αρκετά καλός και στο πρώτο ημίχρονο, μέχρι να αντικατασταθεί στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε αυτό που τον έχουμε δει και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια που ξεκίνησε βασικός με τον Ολυμπιακό. Ήταν καλός, σταθερός και βοηθούσε όσο μπορούσε την μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε για μια ακόμη φορά τον Έσε κυρίαρχο στην μεσαία γραμμή, ουσιαστικά Μουζακίτης και Έσε κατάπιαν τα χαφ του Παναθηναϊκού, είχε σε πάρα πολύ καλή μέρα τον Ρέτσο και τον βελτιωμένο Κάρμο μετά από τα προηγούμενα μάτς που δεν ήταν και σε τόσο καλή κατάσταση. Δεν πήρε πολλά πράγματα από τους ακραίους μπακ του, δηλαδή από τον Κωστίνια, ο οποίος ξεκίνησε με δύο λάθη και έτσι δεν μπόρεσε στην πορεία του μάτς να μπει καλά μέσα στο μάτς, και από την άλλη μεριά ο Ορτέγκα είχε περισσότερο το νου του αμυντικά παρά να βγει στην επίθεση, αν και το επιχείρησε μία-δύο φορές με τα γυρίσματά του, τα γνωστά γυρίσματά του στον αέρα του ΟΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος χρησιμοποίησε και τον άλλο μικρό του, τον Κοστούλα, στο δεύτερο ημίχρονο, βάζοντάς τον στη θέση του Ολιβέιρα, ο οποίος πραγματικά βοήθησε πολύ περισσότερο από τον Ολιβέιρα και έδειξε στον προπονητή του ότι θα μπορούσε να τον είχε εμπιστευτεί ακόμα περισσότερο, δηλαδή να τον ξεκινήσει βασικό και αυτόν. Να έχει δηλαδή ο Ολυμπιακός 2-17χρονα στην βασική του ενδεκάδα. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα μάτς το οποίο είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα, ήταν ένα μάτς το οποίο είχε αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα και από τις δύο ομάδες. Ήταν ένα κλασικό ντέρμπι, το αιώνιο ντέρμπι, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα από κάποιο σημείο και μετά δεν ευχαριστούσε κανέναν, γι' αυτό και προσπάθησαν και οι δύο προπονητές να πάρουν το μάτς με όχι βέβαια ορθόδοξο τρόπο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είδε άλλη μια φορά τον Βέλντε να μπαίνει στο παιχνίδι και να μην προσφέρει ουσιαστικά τίποτα, πρέπει να βρει λύση με τα άκρα του ο Ολυμπιακός, διότι όταν έφυγε ο Ζέλσον Μαρτίνς από το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός ουσιαστικά δεν είχε εξτρέμ. Από τη μια μεριά ο Ροντινέι που παίζει αναγκαστικά εξτρέμ και από την άλλη ο Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος βοήθησε, έκανε πράγματα μέσα στο γήπεδο, αλλά με την είσοδο του Βέλντε ουσιαστικά έχασε την πλευρά ο Ολυμπιακός επιθετικά. Αυτό ήταν το μάτς, πάμε σε διακοπή τώρα και θα ξεκουραστούν κάποιοι θα κουραστούν και θα επιστρέψουμε σε δύο εβδομάδες. Πάμε θρυλάρα, πάμε Ολυμπιακάρα.